και μας δίρανε. Θα του κλείσω το κανάλι, σκέφτηκα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα, θα το κατεβάσεις, θέλεις δεν θέλεις. Θα το βρίσει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Στην Ξάκος που είναι, δεν κάνει. Ξέρω πως στεναχωρέθηκα όταν μιλούσαμε και μου λέει... Καλησπέρα σας. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια. Ένα ταξίδι στον περίεργο κόσμο του Johnny the Fox. Και σήμερα μαζί μου θα έχουμε συνταξιδιώτη, τον Σπίτστερ. Σπίτστερ, πώς αισθάνεσαι για αυτό? Δεν έχω κοιμηθεί 24 ώρες. Περίμενα γι' αυτό τόση ώρα. Άμα είναι χάλι, θα πας φαλιάρα, ξέρετε, σας το λέω από τώρα. Και πίσω από την κάμερα έχουμε τον Παπαγαλάκη και περιμένουμε 3 άτομα εδώ και 2,5 ώρες. Τον Πίτη. Γάμο τον Πίτη, γάμο τον Πίτη, γάμο τον Μπούτ στον Πίτη. Η μαμά του Πίτη είναι τρελή λεσβία. Του φέραμε και μάνστερ. Ποιος τη χάρισε? Την πρώτα τώρα. Οπότε εδώ πέρα είμαστε με τον οδηγό μας, ο οποίος θα πρέπει να αλλάξουμε λάδια εδώ πέρα στο μηχάνημα. Δεν θέλει αλλαγή, θέλει απλά συμπλήρωμα. Αλλά θέλω τόσο πολύ να φάω τον κόλλο του Βαλάντε αυτή τη στιγμή. Δεν το φύγω. Μια χαρά είναι. Πόσο είναι η βενζίνη? Μου είπε ο Πίτη εδώ πέρα, σε περίπτωση που το χρειαζόμαστε, έχει προφυλακτικά. Ναι ρε μαλάκα! Το προφυλακτικό έχει χειρολεκτικά λήξη. Μαλάκα, πείτε από πότε το έχει. Δεν έχει λήξη! Α, δεν έχει λήξει, είναι 2025. Αφού δεν γαμάει, μαλάκα! Πολύ σοβαρός είσαι, Σπίτερ. Μαλάκα, σας δένουμε! Βγάλε τα ρούχα σου. Είμαι από τους λίγους τράπερ μες στον καλαβέρι. Είμαι από τον πόδι. Από το πουθενά μου φέρονται σαν να μας τρέχει. Καλώς όρισε στο κόμμα στον Hexy. Επιτέλους ένα φέρον so damn sexy. Περνάει η κοιλιά μου. Μετά χαμώ το κλαί η γιαγιά μου. Μου λένε πως η Λίλια να είναι κόμενά μου. Τι μου γράφετε, είσαι ό,τι να είναι. Άκουσα το πάτσο, ξύλο το βαράνε. Ο Φράγας γαμάει το 3J, το γαμάνε. Πού είσαι τρομιωρίκο, ζήσε τραγουδά. Πάμε ρε μαλακά, μας έχεις πάει το χρόνο. Σ' αρέσει η πούτσα, σ' αρέσει η πούτσα, σ' αρέσει η πούτσα. Λοιπόν, οπότε για αρχή, μόλις μου έστειλε ο... Τι είναι όλο αυτό ρε μαλακά. Πού βρίσκεστε καλά μου παιδιά? Είμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε, αργήσαμε λιγάκι να ξεκινήσουμε, λογικά θα είμαστε εκεί 4 αν όχι 5. Ωραία, οπότε, ποιον πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή? Πάμε να δούμε τον Mr. Johnny the Fox, τον ένα και μοναδικό Κυριάννη, ο οποίος είναι ένας YouTuber που είναι αρκετά χρόνια γνωστός για την ακρίβεια, ασχολείται με πτηνά, ασχολείται με πουλιά και όχι τα πουλιά με τα οποία ασχολείται ο Πίτη. Αυτό είναι για ένα άλλο επεισόδιο, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Τώρα, σήμερα θα πάμε εκεί, είναι στην Θεσσαλονίκη. Για όποιον δεν γνωρίζει, ο κύριος Γιάννης είχε γίνει γνωστός από διάφορα πράγματα τα οποία είχε κάνει. Για μία περίοδο, ο κύριος Γιάννης τσακωνόταν με οποιονδήποτε υπήρχε και δεν υπήρχε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος παρά όλα αυτά. Νομίζω πως περισσότεροι τα έχουν βρει μεταξύ τους. Είχε γίνει γνωστός για ένα συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο νομίζω το είχαν παίξει και ειδήσεις. Έτσι το γνώρισα εγώ. Όπου είχε τσακωθεί με έναν καρατέκα σε μια ιδιωτική παραλία, η οποία δεν ήταν ιδιωτική, ήταν ιδιωτική. Δεν ήμασταν ποτέ σίγουροι νομικά τι ακριβώς συνέβαινε και γι' αυτό το λόγο είχα κατεβάσει εγώ το βίντεο το οποίο είχα κάνει. Τσακλόπ, σταμάτα το γιαπ και πες το main point! Μην κάνεις γιαπ! Θα σε βιάσω! Για όσους δεν ξέρουν, η Θεσσαλονίκη είναι μέρος στην Ελλάδα. Θα πάμε στο σπίτι του κυρίου Γιάννη, θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Έχουμε μαζί μας τον Σπίτστερ, ο οποίος του έχω πει να ηρεμήσει πριν πάμε. Δείξε το Σπίτστερ εδώ πέρα. Με φέρανε εδώ χωρίς να το θέλω. Μου είπε ότι θα μου δώσει κάτι. Πολύ μεγάλο κυπαχί. Και δεν μου το έδωσε. Λοιπόν, οπότε θα πάμε εκεί, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Θα δούμε ποιος είναι πραγματικά ο κύριος Γιάννης. Και για την ακρίβεια, θα ήθελα να σας δείξω το βίντεο, ένα χαρακτηριστικό βίντεο του κύριου Γιάννη. Εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι από το τίποτα ξέρω εγώ έγινε κάποια. Αλλά... Τα τέτοια, τα πράγματα μας, το ψυγιάκι και δεν μας αφήσανε να κάτσουμε. Ό,τι ρέτε τώρα. Αυτό το μαγαζί εδώ. Τώρα, ο κύριος Γιάννης έχει μπλεχτεί σε διάφορους καυγάδες. Ο κύριος Γιάννης έχει καταφέρει να μπει σε κάποια top tier δράματα. Πλάκα στην πλάκα. Πολύ ενδιαφέροντα επίσης. Έχει κάνει δράμα με τον Στίξ. Αυτός ο τύπος λοιπόν παροτρύνει άλλα άτομα να μου κάνουν αναφορά στο κανάλι. Με το οποίο τα έχουν βρει εν μέρη και
Ο Στίξ δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δουλεύει σε ζώνη ή δουλεύει γενικά. Επειδή γαμιέται. Οπότε έχει κάνει και με τον Σπίτσερ από εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ έχω κάνει κάτι με τον Σπίτσερ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή έχοντας τον Πίτη και τον Σπίτσερ μαζί στο ίδιο μάξι, δεν μπορείς να πεις το κουβέντα, μαλάκα. Ναι, ρε, μαλάκα, για κάποιος να βάλει το Κόμενσον 6. Δεν θα βάλουμε πάλι το Κόμενσον 6. Θα βάλουμε το Κόμενσον 6. Δεν είσαι τέλειος. Να πούμε ότι κάνει και πίτω που για να παρέσει χειρόφρενο και θα είχα γυρίσει το αμάξιμα. Το κάνεις, μπρο, δεν έχω ασφάλι. Δεν έχω ασφάλι. Κόψε αυτό, κόψε. Ναι, ναι, δίπλωμα έχεις έτσι. Fuck all of you with the trap music and the dramas. Talking about holding God when you're still at your mama's. I'ma keep it real, my like a yacht. Επιτέλους φτάσαμε Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα, 5,5 γαμημένες ώρες έχουμε πεθάνει. Αλλά Θεσσαλονίκη, πάμε να πάμε στο ξενοδοχείο μας και μετά έχουμε βρεθεί με τον Κυριάννη, θα μας δείξει τα πουλιά του. Ναι, θα μας έχει αγοράσει πίτσες, μας έχει αγοράσει μπύρες, θα κάνουμε live stream. Θα υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να μας τρολάρει. Μετά από ένα επεισοδιακό ταξίδι, ο Πίτη είναι εδώ πέρα. Ο Πίτη κατάφερε 5 ώρες. Μπράβο, Πίτη. Να μας πάει, ξέρω εγώ, αριστερά-δεξιά. Νομίζω ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος από τις οδηγίες. Μπρο, δεν είμαι ευχαριστημένος από αυτό το Nissan Qashqai. Δείξε πινακίδες. Όχι πάλι. Λοιπόν, είναι μια rustic περιοχή. Τη βρήκαμε τώρα τελευταία στιγμή και θα δούμε. Θα δούμε το πόσο καλό θα είναι. Είμαστε έτοιμοι. Ο Τζάκλουπ με εκβίασε μέσα στο αμάξι. Δεν μπορεί να είστε τι μου έκανε. Τον εκβίασα, σταμάτα να κλωτσά στο προφυλακτήρα. Παιδιά, στο αμάξι μέσα μου έκανε άσχημα πράγματα. Στο μπουκ. Σπερνάει το μυαλό ότι πέρασε κολοτρυπίδα με εκεί μέσα. Δεν κάνει. Δεν μπήκε καν. Πάμε να κάνουμε check-in. Λοιπόν, και τώρα έχουμε μπει μέσα στο δωμάτιο. Μετά από αρκετή ώρα δεν δείξαμε το διάδρομο και την όλη φάση για να μην ενοχλούμε γενικώς τους καλεσμένους. Hey! Είναι τα χειρότερα ξενοδοχεία. Όχι, δεν είναι το χειρότερο, είναι πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία. Θέλω να κάνω κονίλο φάση λιγάκι. Hey, yo, τι παίζει με αυτό το κρεβάτι. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχει αυτό. Τι είναι αυτές εδώ πέρα οι ήχησο. Τι είναι αυτές, συγγνώμη, οι χυσαλίδες. Λοιπόν, οπότε θα πάμε σε λίγο στο Κυριάννη. Κάθομαστε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο το ξενοδοχειάκι. Μ' αρέσει. Κουκέτες, θα κοιμηθούμε όλοι μαζί. Θα γίνουν αλλοπρόσωπα σήμερα, θα γίνουν ανάλογα, παράλογα. Λοιπόν, και η στιγμή της αλήθειας, όχι τι κάνεις εσύ εδώ πέρα, πώς μας πρόλαβες. Τι περίεργο που είναι αυτό. Πήρα το ασανσέρ. Πήρα το ασανσέρ, αυτό έγινε. Έχει κουδούνι ρε παιδιά. Ω, Τζακ. Τζακ Λόπ. Πρώτη φορά που το βλέπουμε. Δεν τα ξέρω τα παιδιά καλά, εσύ ο Παπαγαλάκιας. Ο Πίτης. Α, ο Πίτης, ναι, που μάλλωσαμε μαζί. Εσύ είσαι ο Πίτη. Είμαι ο Πίτη. Και εσύ που κρατάς την κάμερα. Παπαγαλάκης είμαι. Α, εσύ είσαι ο Παπαγαλάκης. Είσαι Παπαγάλια. Παπαγάλος, όχι. Μια ταραντούλα, θα ήθελα να το παραπαγάλω αυτό. Ρε, εσύ λέγεις Παπαγαλάκης και δεν είσαι Παπαγάλο. Αυτό είναι το ένα πράγμα που του έχει... Τα παιδιά θα είναι από την Αθήνα, YouTuber γνωστή. Κάποιοι πιο πολύ, κάποιοι πιο λίγο. Αυτός είναι πιο πολύ εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, αλλά να το κάνουμε. Πίτη, σε οδηγούσες. Ναι. Εντάξει, ήρθατε άνετα. Κουρασμένος. Ναι. Θα δεις πιο μετά στο βίντεο το πώς ακριβώς ήταν να οδηγεί 5,5 ώρες. Δεν έχουμε κοιμηθεί από χθες. Δεν έχουμε κοιμηθεί από χθες.
Δείτε, είδα μέσα το. Τα stories. Βλέπω δύο αστέρια. Λέω καλά, ρε, που πήγατε, ρε, τσαγούρι. Ήτανε, ναι, όχι, όχι, είναι αρκετά καλό. Είναι αρκετά καλό το ξενοδοχείο, παιδιά. Βράδυ το πούμε αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήθελα να πω αυτό ότι μου αρέσει πάρα πολύ το setup γενικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσύ απλό είναι και εντελώς απλό, λαϊκό είναι, εντάξει. Εγώ βλέπω τα δικά σου που έχει πίσω κορδίζε ιστορίε και λέω. Εμένα μου αδίστερο είναι καλύτερο από τον Τζάκλο το setup. Είναι καλύτερο από το δικό μου γιατί εγώ είναι κυριολεκτικά σκίτσα και πράγματα που μου τα στέλνανε στο ταχυδρομείο πιο παλιά, ξέρω εγώ, πριν από 5-6 χρόνια. Και απλά τα έχω κολλήσει πίσω στο τρίπο. Και τι, το setup σου είναι, λες και απλά πήρες ό,τι βρήκες ρε. Το setup είναι ό,τι πήρα ό,τι βρήκα. Πιο παλιά βρήκες ένα μότα στα σκουπίδια, ένα κύβολο. Αυτά μου τα έστειλαν Κινέζοι, μου τα έχουν στείλει Κινέζοι. Το monitor. Το monitor είναι από πλοίο, είναι από ραντάρ πλοίο. Θα σου λέω ό,τι βρήκες. Στην Ξάκος που είναι, τι κάτι, τον βλέπετε στην Ξάκο, είναι φίλος σας. Πάω στην αυτή τη στιγμή, δουλεύει σαν τον σκυλί. Ξέρω πως στεναχωρέθηκα όταν μιλούσαμε και μου λέει, μιλούσαμε σε μια φάτση σοβαρά και μου λέει, δουλεύω, βοηθά τον παπά μου και λέω, μάλλον φίλε, εντάξει. Ναι. Ξέρεις τι, δεν έπρεπε να πλεχτώ καθόλου, ήταν μεγάλη μαλακία. Δεν ήξερα να μεγάλη συζήτηση. Το τραβάω αυτό ή όχι. Τράβο, δεν με πειράζει. Ναι. Όταν είναι και οι δύο άνθρωποι, οι δύο μεριές έχουν εγκέφαλο και κατανοούν μια κατάσταση, ό,τι και να έχει γίνει, στο τέλος θα ληφθεί μια παρεξήγηση πάντα και καταλήξει κάτι πολύ καλό. Τη λύσαμε έτσι, το παρατηρήσει και εγώ αυτό. Ήταν μεγάλο σφάλμα δικό μου γιατί δεν έπρεπε να ανακατευτώ. Γιατί δεν φαντάστηκα πώς λειτουργεί η νεολαία, ρε παιδί μου. Τυχαία μπήκα και βλέπω, ρε παιδί μου, για κάτι bullying, κάτι έτσι. Κανονικά πρέπει να πω άστομο, μην ασχολείσαι. Αυτό ήταν μεγάλη συζήτηση εκεί. Εγώ π.χ. το καταλάβω από την εξής μεριά του όσου μεγαλύτερος. Γιατί εγώ είμαι 38. Τα παιδιά αρκετοί είναι πολύ μικρότερες ηλικίας. Δηλαδή και ο Παύλος, ο Στίξ, πολύ καλό παιδί, είναι λίγο πιο μικρός. Οπότε. Για από δίπλα στο. Ήθελε. Το αλάνιμο εδώ. Οπότε είναι λογικό να ήθελε να σε τσικλήσει. Και ήταν αυτό το οποίο δηλαδή και εμένα με έχουν σχολιάσει, με έχουν τσικλήσει από εδώ από εκεί. Και άλλους έχουν τσικλήσει και εγώ έχουν τσικλήσει. Για μένα είναι περισσότερο σε φάση ότι θα περάσω καλά, θα σπάσουμε λίγη πλάκα, θα κάνω δύο αστεία. Και άμα κάποιο όντω έχει θέμα, πιστεύω ότι. Η πλατφόρμα είναι μια πλατφόρμα. Όλοι είμαστε άτομα τα οποία κάνουμε κάποιο είδους δουλειά, ξέρω εγώ. Κάποιοι επαγγελματικά, κάποιοι πιο χαλαρά. Αλλά είναι όντως το ότι είμαστε συνάδελφοι. Ακόμα και να διαφωνώ με κάποιον, αν πιστεύω ότι χρειάζεται μια βοήθεια κάπου, να τον βοηθήσω. Εγώ επαγγελματικά δεν το έβλεπα, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ τότε είχα 7.000 συνδρομητές. Και με αυτή τη φάση η αλήθεια είναι ότι πήρα 2-3.000 συνδρομητές. Γιατί ήταν κάποιοι πιτσιρικάδες που είχαν καναρίνια από εδώ από εκεί. Αλλά πάρα πολύ με βρίζανε. Ο Στιξάκος τουλάχιστον έκανε το βίντεο, έδειξε υλικό δικό μου, αλλά παντελονάτα ρε φίλε. Αλλά εμένα με πήραξε περισσότερο οι συνδρομητές του, οι οποίοι ήταν πολύ πιτσιρικάδες. Με βρίζανε. Μα γενικά αυτό είναι το θέμα, δεν είναι. Και στο τέλος κατέληξα, παιδιά, να τους λέω ψέματα, ρε παιδιά. Ο Στιξάκος είναι ξαδερφός μου πρώτος και το κάναμε επίτηδες. Για να ησυχάσω με αυτή την ιστορία. Αυτό το θυμάμαι, αυτό έχει πλάκα. Αυτό εμένα μου άρεσε προσωπικά. Γιατί φαίνεται ότι προφανώς δεν είναι. Δεν είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, το κοινό μερικές φορές δεν καταλαβαίνει κιόλας σε τι βαθμό κάποιο νοιάζεται ή όχι για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή για εμένα τα πάντα ξεκινάνε. Και τελειώνουν στο να κάνεις ένα καφεδάκι. Μόνο ελληνικό. Εγώ θα πιω ένα καφεδάκι γιατί είμαι με το μάτσα με τα ρίδα. Δεν έχω το παρακείλω με τις πίτσες, δεν έχω τώρα. Ωραία. Κοκακόλα, αν θέλετε. Θα πάρουμε για τον Πίτι όμως μία μεταμόσιον. Θέλει να σε ρίξω κάτι να σε βάλω να κοιμηθείς. Τι λέει αυτός, μαλάκα. Κοίτα τον Πίτι το μέλλον. Γενικά έχει πολύ γλυκούλα φάτσα μέχρι να ανοίξει το στόμα. Τι λέει ρεμά. Γεια, τον έχουμε τραβήξει το τι μα έλεγε να πηγαίναμε, δεν υπάρχει. Μαλάκα, μην μου ξανακουμπεί τον κόλλο. Σε παρακαλώ. Παπαγαλάκι, πιάσε. Έχω ένα βινίλιο, κύριε φίλε. Να, αυτό που έχει στην πλούτα σου είναι αυτό εδώ. Το βλέπω, το βλέπω, ναι, ναι. Αυτό ήταν το κινητήριο γρανάζι που ξεκίνησα να ακούω ροκ. Θα σε δω δίσκο. Sorry, παιδιά, έχω γύρω στου 1.500, αλλά τα έχω στην αποθήκη. Ω, πολύ ωραία συλλογή τότε. Συλλεκτικό. Αυτό δηλαδή και 2.000 να το πουλήσω, το πουλήσω. Το βάλουμε πίσω. Βάλτο, ναι. Οπότε υπήρχε μια περίοδο που είχα παρατηρήσει το εξή. Το ότι. Υπήρχαν άτομα τα οποία κάποιοι, και αυτό γίνεται μερικές φορές, δεν είχαν ποιο θέμα να πιάσουν και μιλούσαν αρκετά συχνά για το τι είχε γίνει με σένα και με τον Στίξ, τι είχε γίνει με κάποια άλλα άτομα. Το οποίο είναι λογικό, γιατί όταν κάτι είναι trending, θέλω να μιλήσουν γι' αυτό. Είναι λογικό να υπάρχει μια ζήτηση για το θέμα γενικά. Εσύ αυτό πώς το είχες δει, πώς το είχες, πώς σου είχε φάνει, δηλαδή το πώς δουλεύει το YouTube από ένα σημείο κατά σκακός. Μετά κατάλαβα τι γίνεται. Μετά κατάλαβα. Δηλαδή είναι, για μένα τότε ήταν η εύκολη λύση. Δηλαδή, σχολιάζεις κάτι, παίρνεις κάποιο υλικό από κάποιους που λένε διάφορα πράγματα, όπως
ο Mr. To Go, ο Mr. Χρήστος. Μπράβο, ο Mr. Χρήστος. Δηλαδή παίρνουν αποσπάσματα από ειδήσεις και λένε την άποψή τους. Το μόνο εύκολο. Εγώ για να κάνω ένα βίντεο, πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ με τα. Να διαβάσω, να κάνω, να τραβήξω βίντεο για τα πουλιά, για αρρώστιες, λεπτομέρειες, τα πάντα. Άλλο επίπεδο. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Ναι, δηλαδή έβλεπα στο Σιξάκο έπαιζε Spider-Man και έλεγε ας πούμε για την Eurovision. Όχι ότι είχε άδικο το παιδί. Αλλά ρε φίλε, πες το λίγο πιο normal. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η χειρότερη λέξη που μπορείς να πεις είναι το μαλάκα. Δηλαδή από εκεί και πέρα. Εντάξει, αυτά στην καθημερινότητα τα λέμε. Εντάξει, και εγώ π.χ. αποφεύγω να βρίζω στα βίντεο μου. Νομίζω πως αυτό είναι κάτι το οποίο όσο μεγαλώνεις το έχουμε αυτοί που είμαστε. Αυτός εδώ πέρα γελάει γιατί είναι σε φάση. Εγώ τα λέω όλα. Σήμερα στο TikTok ένα που έλεγες. Όχι, γελάει. Μας έχει τα unedited βίντεο σου. Τα πιάτα. Τα unedited βίντεο. Έχω και εγώ τα unedited βίντεο. Τα δικά μου. Ναι, και θυμάμαι τη συγκεκριμένη που λες. Μην το βάλεις. Μην το βάλεις. Δεν μ' αρέσει να φαίνεται. Δεν σου λέω ότι δεν βρίζω στην καθημερινότητα. Εγώ δεν μ' αρέσει. Τη μάνα ρε, μην το βάλεις μέσα. Η μαμά του πει την είναι τρελή βία. Μην το βάλεις στο βίντεο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις τι γίνεται με όλη αυτή την υπόθεση. Ότι είναι αυτό που έλεγα, αυτό που έλεγα ισχύει. Είπα μερικά πράγματα που στέκουν. Ότι μετά από 2-3 χρόνια θα καταλάβετε ότι θα βλέπετε τα βίντεο σας και θα λέτε τι έλεγα τότε. Όπως και εγώ είχα κάνει βίντεο παλιά, όχι ότι έλεγα χαζομάρες, αλλά ήταν, η λήψη δεν ήταν καλή, η ποιότητα δεν ήταν καλή και τα έσβησα. Όλα με το Στιξάκο και όλα αυτά τα έσβησα. Αλλά έχω γύρω στα 1200 βίντεο έσβησα αρκετά και σήμερα έσβησα άλλα δύο γιατί τα είχα ξεχασμένα. Όπως του Blink Mike. Και με εκείνο είχε γίνει η φάση. Και κάποιοι με πειράζουν. Με πέραν τηλέφωνα και εδώ το έχω απενεργοποιήσει. Δεν έχω τηλέφωνο. Για μένα αυτό είναι προβολικό, διότι. Και αναγκάστηκε λέω ρε παιδιά, θα το κατεβάσω αυτό το βίντεο. Αυτό λέει, σας πειράζει. Λέει, αυτό με πειράζει. Κατέβασε, είναι ξαδερφός μου, με λέει. Και είμαι φανατικός του. Λέω, εγώ είμαι κατά σε αυτό. Το σβήνω. Εμένα μου είχε τύχει αυτό. Λοιπόν, οπότε εμένα μου είχε τύχει αυτό όταν είχα σχολιάσει έναν ράπερ τον Έπι. Να σχολιάσει κι άλλο. Μπράβο. Και μου είχε στείλει ο ξαδελφός του, ρίξ το κάνω αυτό, κάνω εκείνο, ξέρω θα σου σκοτώσω, θα σου κάνω εκείνο. Και είμαι σε φάση, α, δεν το κάνω, τι ακριβώς να κάνω. Δηλαδή, ξέρω. Ο Τζάγκλοβιτς πεθάνει, πρέπει να το πω. Όχι, απλά είναι το ότι, άκου να δεις τι γίνεται. Πιστεύω ότι έχεις κάτι δικαίωμα να διαφωνήσεις με κάποιον. Πιστεύω ότι έχεις κάτι δικαίωμα να πεις σε κάποιον, ξέρω εγώ, διαφωνώ με την άποψη. Όχι, όπως εμένα μου αρέσει. Ναι. Εμένα μου αρέσει και το καλαμπούρι. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο αυτό. Εμένα και εγώ είμαι υπέρ. Όπως έκανε τα δύο καναρίγια με το λέω αυτός είμαι εγώ και αυτός είναι ο Στίξ. Ήταν πυρωμένα τα καναρίγια. Ήξερα ήμουν σίγουρος ότι θα ζευγαρώσω και το κάνω πλάκα. Και το λέω το Στίξ. Αυτό είναι χιούμορ. Που έβαλα γραβάτα, ήρθαν δύο συνδρομητές μου που πήγαν. Βάλε γραβάτα λέει. Και να το παίξω ότι. Γιατί έλεγα για ένα κόμμα θα κάνω. Πλάκα, πάμε γερά. Ω, ναι, το πάμε γερά. Και βάλω τα γραβάτα και λέω ναι. Πάμε γερά, φίλε. Δηλαδή, αστεία που. Εντάξει, που δεν έχει βρυσίδι, ρε φίλε, μέσα. Αν και πάνω σε αυτό, εγώ θέλω την άποψη του Σπίτσερ επίση. Που έχει παρακολουθήσει από τρίτο τελείω, οκ. Οπότε, Σπίτσερ έκανε αρκετή παρέα με τον Στίξε τότε. Ωραία, βασικά. Πάρα πολύ. Και ακόμα π.χ. μπορεί να βρεθούμε καμιά φορά. Είμαστε στο ίδιο στάτους π.χ. Δεν έχουμε αλλάξει. Ίσα πάει καλύτερα. Και είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν είναι. Από μερικά βίντεο, ρε παιδιά, όσοι βρίζουν πληρώνονται. Εξαρτάται. Εξαρτάται βασικά το πόσο βρίζει. Το πόσο το φτιάξει το βίντεο είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, άμα π.χ. πει τη λέξη βλάκα, οκ, εντάξει, δεν θα είναι κάτι τέτοιο. Αλλά άμα πει τώρα κάτι άλλο, π.χ. βλαστημίσει πολύ άσχημα, δεν νομίζω ότι το YouTube να το αρέσει και τόσο πολύ. Αυτό κανένα τώρα. Με τον Blink που έβρισκε το κουζί με την Παναγία. Αυτό το έκανε ο Πανούσης πριν από χρόνια. Έτσι, ναι. Μεταπολίτευση μετά νομίζω ήταν από το 1974. Αλλά το είχε κάνει ο άνθρωπος γιατί τα είχε ρε παιδί μου. Mm-hmm. Τα είχε τα μπαλάκια ο Πανούσης και το έκανε. Και ήταν δύσκολα χρόνια πέρα. Περνούσε ο Πανούσης. Και με πείραξε γιατί ρε φίλε, πες κάτι άλλο. Mm. Βασικά ναι, αυτό. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω κάπου γενικά. Αλλά εντάξει, επίσης, ναι. Αυτό σέβομαι το ότι άμα άλλο πιστεύει, ξέρω εγώ, για ποιο λόγο να το προσβάλλω τα πιστεύω. Είναι κάτι τελείως προσωπικό. Δεν. Μιλάω για τα πιστεύω των άλλων, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το τι πιστεύουν άλλοι για τα δικά μου πιστεύω. Ξέρω και τα αφήνω εκεί και πιστεύω ότι είναι για το πιο υγιές από όλα. Δηλαδή, πάντα είχα φίλους οι οποίοι ήταν θρήσκοι, δεν είχα ποτέ κάποιο θέμα και δεν νομίζω ότι. Και δεν χρειάζεται κιόλας να προσβάλλω την πεποίθηση κάποιου, πιστεύω για να βγει. Και με παρότρινε αυτό να σου πω την αλήθεια, ένας πάτερ, δεν το έχω πει, ένας πάτερ μου λέει: Ρεγιάννη, αυτό το βίντεο το έχεις δει, δεν το ήξερα. Και μου το έστειλε ένας συνδρομητής, γιατί είδε την κουβέντα σε ένα live και μπήκα και το είδα και μου λέει: Κάντε λίγο θέμα, λέει, γιατί εδώ. Ξέρεις, μεταξύ τους τώρα δεν δίνουν και σημασία οι ιερείς, οι παπάδες και αυτοί. Μου λέει, ναι, θα σε δουν 100 άτομα εκεί πέρα, αλλά δεν γίνεται, δεν βγαίνει η άκρη έτσι, εντάξει.
Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, στην όλη ιστορία με τον Πάτερ. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είχαν ακουστεί διάφορα πράγματα, το κατά πόσο ήταν κανονικός Πάτερ, νομίζω, ή κάποιος το είχε σχολιάσει κιόλας. Δεν ήταν κανονικός Πάτερ, ήταν ένα παιδάκι το οποίο έκανε τον παπά. Ναι. Το έχω ακούσει αυτό. Α, έκανε τον παπά, έκανε τον Πάτερ. Αλλά εγώ το είχα καταλάβει. Γιατί την πρώτη φορά ντεμέκ που κάναμε το live, πάλι το ήξερα και έγινε ντεμέκ κάποιο χακάρισμα. Όχι, με χακάρουν, λέει, τώρα δεν κάτι γίνεται τόσο κινητό, μου λέει. Θα κάνουμε ένα live αργότερα, μου λέει. Και έχω ετοιμάσει ένα βίντεο εγώ, την ίδια μέρα που θα έκανα το live με τον Πάτερ, στις 7 η ώρα. Και ξεκινά το βίντεο και δείχνω εμένα και δείχνω και την ώρα. Παιδιά, είναι Τετάρτη σήμερα, να το πέσω. Στις 9 η ώρα θα κάνω ζωντανή συζήτηση στο live με τον Πάτερ, ο οποίος είναι μαϊμού. Και, να, και να δείτε ότι πάλι θα χαριστείτε μεκ, γιατί είναι μαϊμού Πάτερ. Και το έχω κρατημένο στο αρχείο μου αυτό, πριν ξεκινήσει το live και γίνεται ακριβώς έτσι. Και λέω στο live, παιδιά, θα σας βάλω, θα κόψω το live και θα σας βάλω το βίντεο να δείτε τι γίνεται. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δηλαδή ήξερες ότι. Ναι, τουλάχιστον κατάλαβες κάποια στιγμή και μετά ότι, οκ, okay, αυτός είναι. Δεν είναι κανονικός, ξέρω εγώ, είναι κάποιος. Οκ, okay, ναι, γιατί αυτό το είχα πορεία για να μην κρίνεις. Είναι ο τραπεζαρίας που ξέρετε, παιδιά, αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, υπάρχει σαν τραπεζαρίας επίθετο ή. Αυτό είναι ότι είναι ψευδόνιμο. Μάλλον ψευδόνιμο. Ψευδόνιμο. Απορία, απορία. Άμα τον ξέρατε, βασικά άμα τον ήξερες, ωραία. Επειδή το live αυτό το γινούν πιτσιρίκια από εδώ και από εκεί πέρα, έχουν πάρει σημειότυπα, γιατί τον είχες βρήσει τόσο πολύ στο live, θα ήσουν πάρα πολύ θυμωμένος. Σε μια φάση, ναι, σε μια φάση. Το ήξερες, το έπαιζες εκείνη τη στιγμή για ένα τέτοιο. Όχι, είχαν ευρεάσει όντως, γιατί όντως με πήρε στο τηλέφωνο, ναι, νομίζω, και έβριζε το. Έχουν διακινήσει κάτι τέτοιο. Γράφω. Έβριζε τα θεία, κάτι και ευρίασα πολύ. Okay, okay. Κάτι είχε κάνει, δεν το θυμάμαι τώρα. Είχανε ήταν χοντρό δηλαδή για μέρα, γιατί ήταν και στο live. Απορία. Είχαν παίξει τα πιτσίρικα, στέλνω από εδώ και από εκεί ένα κλιπάκι που έλεγε ξεχάκαρε τον Πάτερ και του φώνασε στο τηλέφωνο και τον έβριζε. Προφανώς ναι, άνθρωπος είσαι και εσύ, καταλαβαίνω. Ναι, ήταν στο πρώτο. Ήταν στο πρώτο. Που ναι, ήμουν λίγο ψηλιασμένο. Αλλά μετά το είχα ψηλιαστεί στο δεύτερο και ήμουν προετοιμασμένο εκεί πέρα. Okay, και του είπα και πολλού συνδρομητέ, παιδιά, να ξέρετε, θα έχουμε σώσει μετά, έχει πλάκα. Η άλλη φάση ήταν με τον Ιερόθεο, ο οποίος ήταν πραγματικός Πάτερ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Θέλω να μου πεις γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν που δεν ήμουν σίγουρος, το κατά πόσο όντως υπήρξε κάποιος Πάτερ ο οποίος ήταν και ασχολήθηκε πραγματικά. Οπότε θέλεις να μου πεις γι' αυτό. Άμα... αυτός ήταν κανονικός Πάτερ, έμπαινε στα live μου μέσα. Ναι. Μιλούσαμε κανονικά. Του ζήτησα το προφίλ όμως η αλήθεια. Λέω, δεν ξαναπατήσουμε τώρα. Μου έδειξε το προφίλ κανονικά. Υπήρχε σαν Πάτερ. Ιερόθεος. Σε ποιο, δεν θυμάμαι, που ήταν στερά Ελλάδα κάπου ήταν. Και κάναμε και ένα live με αυτό. Ναι. Μιλούσαμε, ρωτούσε ο κόσμος, απορίες είχε και τα λοιπά. Και μετά από κάνα μήνα, μαθαίνω ότι τον βάλαν μέσα. Τον Πάτερ. Ναι. Για ποιο? Μιλούσε με παιδιά στο κινητό του μέσα της και έστειλε φωτογραφίες δικές του και τα λοιπά. What? Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το βάλουμε. Γιατί? 3-2, ένα κάμερα σε μένα. Αυτό δεν το περίμενα. Θα είμαι απόλυτα. Αυτό είναι κάτι που είναι. Σίγουρα. Φίλε με το που ακούστηκε αυτό, όλα και. Σίγουρα, που με στέλνανε και. Οπότε πάνω στο συγκεκριμένο δηλαδή, ο Πάτερ αυτός, οπότε αυτός ήταν αυτός ο οποίος σου έστειλε και ήταν ο κανονικός ο Πάτερ, ξέρω εγώ. Κανονικός, κανονικός. Και έμαθα μετά Ιερόθεο Στάδε, Λουκάς, πώς λέγονται, Λουκάς Ιερόθεο Στάδε. Οι συνδρομητές μου το στέλνανε, Γιάννη, έμαθα τι γίνεται με τον Ιερόθεο. Λέω τι, ρε, δεν το ξέρα. Το έκανα συζητήσεις κανονικά. Ήταν. Το γεγονός ότι εμφανίστηκε στο live σου, πιστεύεις ότι συνεισφέρε στο να τον πιάσουμε? Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Και ξέρεις τι, δεν μπορούσα να ανεβάσω ένα βίντεο και να πω να ο Πάτερ, ο οποίος πριν από δύο μήνες το έκανα live. Θα μπορούσα να το ανεβάσω τότε που ήταν ζεστό το θέμα. Ναι, ναι, συνέχω στα αργότερα, το κάνω για χόμπι. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε παρόλα αυτά. Προσωπική μου άποψη. Θα μπορούσα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε. Θα μπορούσα να το κάνω. Οπότε αυτό μου θυμίζει και την όλη υπόθεση με το Χαγιάτα. Με τον αρχηγό, ο οποίος πρόσφατα μπήκε στη φυλακή, είναι προφυλακιστός νομίζω αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι το οποίο εσύ το έχεις δει, σωστά. Τον ναι, 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 ναι. Το είχα δει και μου ήρθε, μπήκε η ιδέα να το σχολιάσω, ρε παιδί μου. Λέω, αλλά μετά λέω, κάτσε στα αυγά σου να πούμε. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο και να πω, παιδιά, τι είναι αυτά. Μαζεύει τον κάθε ένα από εδώ και από εκεί, τον ταλέπορο με την καλή έννοια. Και για να κάνει views, να κάνει, δηλαδή ήταν μια παρέα εκεί πέρα, κάτι κορτσάκια, κάτι σφαλιάρες σε μια φάση είδα πέφτανε και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Και λέω, επειδή είχα κάποια εμπειρία με τον, πριν με τον Στιξάκο και λέω, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Okay. Φίλε, δεν βγαίνει άκρη. Θα καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν βγαίνει άκρη. Για μένα είναι εντελώς διαφορετικά κιόλας για να το πω αυτό. Απλά στην περίπτωση π.χ. όπως και αυτό που λέγαμε πριν με τον παπά,
Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όταν βλέπουμε πραγματικά κακό κείμενα, δηλαδή όπως ο παπάς αυτός με τα παιδιά, ο Χαγιάτε, με τα άτομα τα οποία έχει μαζέψει, που κάποια μπορεί να ήταν μια χαρά να ξέρουν τι κάναν, κάποια άλλη δεν είχαν ιδέα, δεν καταλαβαίνουν καν. Πιστεύω ότι εκεί πέρα όντως είναι καλό να μιλήσει κάποιος. Δηλαδή, πέρα από το ότι δημιουργό στο YouTube κτλ. Και το εκείνο, το καλό με τις πλατφόρμες προσωπικά είναι το ότι έχεις ένα βήμα, ενώ πιο παλιά δεν είχαμε και τόσο εύκολα. Πιο παλιά πρέπει να έχεις τελειώσει, ξέρω εγώ, τη δημοσιογραφία αυτή και να βρεις πλατφόρμα. Πιο πολλοί ασχολούνται, βλέπουν Ιντερνετ, YouTube παρά τηλεόραση. Τηλεόραση ποιος βλέπει, μόνο ηλικιωμένοι. Αυτό ισχύει. Και στις ειδήσεις δεν τα λένε αυτά. Αλλά να παίξουμε εμείς τώρα αυτόν τον ρόλο, ξέρω εγώ. Ναι, είναι. Να ήμουν δημοσιογράφος, επαγγελματίας, να πω ναι, ρε παιδιά, τα ανεβάζω. Είναι βαθιά συζήτηση, είναι βαθιά συζήτηση. Γιατί προφανώς δεν θες να βρεις και τον Πελάσκο 100%. Πιστεύω ότι υπάρχει σε ένα βαθμό μια ηθική υποχρέωση. Δεν πιστεύω ότι είναι όλοι υποχρεωμένοι, προς το για να μην παραξηγηθεί κιόλας. Αλλά. Είναι. Να πεις για το συγκεκριμένο. Είναι ότι είναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω λιγάκι να βάλω τον πίτη στη συζήτηση. Τι. Ο οποίος πεινάει το παιδί εδώ πέρα. Δεν έχει φάει. Τώρα θα έρθουν οι πίτσες, περίμενε. Θα έρθουν οι πίτσες. Θέλω πίτσα. Θες να πιεις λίγο καφέ από εμένα. Όχι. Είσαι σίγουρος, δεν. Ωραία, οπότε εσύ σαν νέος και ανερχόμενος δημιουργός. Νέος. Περίπου νέος και ανερχόμενος δημιουργός. Περίπου. Είσαι ανερχόμενος δημιουργός. Είμαι. Είδες, τα βρήκαμε στα μισά. Οπότε εσύ. Πώς βλέπεις άτομα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά κάποια χρόνια πιο πριν στο YouTube, στις πλατφόρμες, ξέρω εγώ, και τι σημαίνει αυτό για εσένα? Ποιος λες? Ποιος λες? Βλέπεις άτομα τα οποία είναι 10 χρόνια στην πλατφόρμα, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Ρε φίλοι, περισσότεροι έχουν γίνει εντελώς για τον Μπούτσο. Creators. Παράδειγμα? Δεν θέλω να δώσω παράδειγμα, μετά θα μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram. Λέει, μου έχει γίνει. Και μετά μου γίνεται κάθε φορά. Σε όλους βρες έχει γίνει αυτό, εντάξει. Είναι το κλασικό το μήνυμα που σου στέλνει κάποιος στο Instagram. Εμείς δεν το έχουμε θέμα. Και είναι το κάνεις ότι έχουμε θέμα. Βλέπω ότι το μου αρέσει. Όχι, δεν ήταν τέτοιο μήνυμα. Α, ήταν απειλητικό μήνυμα. Ήταν πολύ απειλητικό. Πάρα πολύ. Και όταν με είδα από κοντά, έτυχε να ήμασταν στο ίδιο μέρος, ρε. Και όταν με είδα από κοντά, άρχισε να με τραμπουκίζει. On guard. Πέρα το μήνυμα τώρα γίνει αυτό. Ναι, μα το Θεό. Αυτό θα μου το πει off camera. Off camera θα σε ψήσω να πεις ποιος είναι. Έλα, φόλεψε το κάπου, περίμενε. Γεια σας παιδιά, ο μόνος λόγος που ήρθα εδώ μόλις ήρθε. Πραγματικά στο ξενοδοχείο ήταν σε φάση, θέλω να φάω πίτσα. Ήταν σχεδόν παρεξηγήσιμο. Είναι ψυχολογικό η πίτσα αυτόν τον άνθρωπο, ρε φίλε. Milo's pizza, Milo's pizza, μόνο Milo. Πού το ήξερα ότι σ' αρέσει η πίτσα, ρε παιδί? Είμαι χοντρός. Ωραία, είναι από τις καλές αυτή. Λες να σου φτάσει. Δεν νομίζω. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε καθίσει ακριβώς μετά τις πίτσες. Δεν σας βάλαμε τις σκηνές μέσα, αυτής της βίαιης πράξης ενάντια στις πίτσες. Τα πτώματα τους κοίτονται εκεί πέρα, τις έχουμε διαλύσει. Είναι άδεια τα πιάτα εδώ πέρα, ναι, έχει γίνει καταστροφή όλο. Μόνο τα δικά μου πήραν τα κομμάτια εδώ, γιατί λόγω δοντιών, φίλε. Δεν πειράζει. Οπότε καθόμαστε με τις πυρίτσες εδώ πέρα εμείς και υπήρχαν κάποια άλλα πραγματάκια που θέλω να σας ρωτήσω, Γιάννη. Κατά κύριο λόγο, έχουμε μπύρα και δεν μου το έχει πει κανένας. Έλα, ρε. Να, πάρε, θα την πειρά. Ευχαριστώ που ελέγχετε το όνομα εδώ. Δεν έχω ιδέα. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, πώς ακριβώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με πτηνά, με βιντεάκια για τα πτηνά? Τι είναι αυτό το οποίο σε όθησε να ξεκινήσεις το κανάλι εξ αρχής? Δεν είχα εξ αρχής ιδιαίτερη αγάπη. Απλά ξεκίνησα στην αρχή με μπάτζι, με παγάλα και μικρά. Περνούσα από ένα πετσό που απ' έξω, βλέπω ένα μπάτζι μου άρεσε. Μου λέει καλύτερα πάρει ζευγάρι, μου λέει να έχουν παρέα. Και ξεκίνησα να κάνανε γέννες. Πιτσιρικά ήμουν τότε, πώς ήμουν. 14 χρόνια, μπορεί και μικρότερο. Γεννούσαν, έφτασα σε μια φάση και ένα μεγάλο κλουβί στην αυλή και χάριζε σε όλη τη γειτονιά τα παγαλάκια. Έρχεται η φάση να πάω φαντάρος. Η μάνα μου δεν τα ήθελε, αλήθεια. Γιατί κάνανε και θόρυβο και βρωμιά. Και με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και ήμουν στη Σκοπιά, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και μου λέει Γιάννη, φύγαν τα παγαλάκια. Λέω πώς ρε μάνα. Λέει, δεν ξέρω, κάτι άνοιξε η πόρτα, ήρθε μια γάτα, τρόμαξε και έφυγε. Τα έδωσε μόνη της. Τα χάρισε στους γείτονες και έμεινα χωρίς. Μετά πήρα ένα ριγκνέκ μεγάλο, πράσινο, ο οποίος μου έφυγε και αυτός την ώρα που έμεινα το κλουβί. Και μετά, όταν δούλευα σε μια εταιρεία, σε μια αποθήκη,
Μου ήρθε ιδέα να βάλω κανένα πουλάκι έτσι να ασχολούμε, να ακούω. Το ένα έγινε δύο, τα δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, κάναν γένες. Άνοιξα χάριζα, ποτέ δεν έχω πουλήσει στη ζωή μου ούτε ένα πουλί. Τώρα μόνο λόγω καταστήματος. Τώρα είναι το κατάστημα το μαγαζί του. Πράγμα. Και πάλι όμως και πάλι χαρίζω. Όταν έχει κανένα παιδάκι που το θέλει και οι γονείς του ζορίζουν, το δίνω, το κάνω εγώ. Και ανταμείβομαι με αυτό, πίστεψέ με. Πολλοί λένε ότι θα τα πάρεις τριπλά. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ισχύει, ναι. Και έτσι ξεκίνησα. Ανέβασα ένα βίντεο με ένα καναρίνι το οποίο παλιά εγώ κανάλι από τις αρχές που ξεκίνησε το YouTube σαν ο γερόνικος του ροκ. Ανέβαζα μουσικές και τέτοια. Αλλά τότε είχα λίγα views. Αυτό κάτι μου λέει. Αυτό κάπου το. Ναι. Και, ναι, okay. Εντάξει. Λογοκρισία γιατί ανέβαζε τραγούδια. Άλλων όρων και εντάξει. Δεν είχε. Και ανέβασε και ένα καναρίστατο του κανάλι. Το οποίο πήγε νομίζω 200.000 views. Ένα πολύ απλό βιντεάκι. Ποιότητα χάλια και κρατούσε κανένα πεντάλεπτο. Ναι. Από εκεί και πέρα το γύρισα. Άλλαξα λογαριασμό. Και το έκανα στα καναρίνια περισσότερο, αλλά και τα κοινωνικά μου άρεσαν πολύ και η μουσική και τα ταξίδια, τα τουρκικά όλα αυτά. Μέχρι ένα σημείο που έκανα 1000 συνδρομητές και με έστειλε το YouTube, μου λέει: μπορείτε από εδώ και πέρα αρχίζετε να πληρώσετε, αρκεί να συμπληρώσετε και τα ξέρετε. Ναι, ναι, όλα αυτά τα προβολές και όλα αυτά. Ναι, ναι. Και έτσι ξεκίνησα. Εντάξει, τα λεφτά το έχω πει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ λίγα, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι το χόμπι. Το χόμπι. Και είδα ότι ο κόσμος είχε μεγάλη ανταπόκριση. Ακόμα και τώρα που με βλέπουν, μου λένε τα καλύτερα. Μου λένε Γιάννη, πολύ σε γουστάρω τα βίντεο σου γιατί είσαι λαϊκός και καλαμπούρι και το σοβαρό σου. Και αυτό το πράγμα με ανεβάζει. Είναι ολοκληρωμένος χαρακτήρας γενικά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ναι. Βλέπει κάποιος το υλικό και λέει ότι okay, ξέρω ποιος είναι το άτομο αυτό το οποίο έχω μπροστά μου. Yeah. Τα πράγματα αυτά τα οποία μπορεί να συμφωνεί, τα πράγματα μπορεί να διαφωνεί, ξέρω εγώ, αλλά αυτό το οποίο εμένα μου είχε κάνει εντύπωση είναι το ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι φαίνεται να μην ξέρουν τι θέλουν να αποστάρουν, τι θέλουν να βάλουν, ξέρω εγώ, εσύ είσαι ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας και εκεί πέρα νομίζω αυτό έχει να κάνει σχέση και με την ηλικία του. Ότι ναι. Είσαι ήδη το άτομο το οποίο είσαι, δεν χρειάζεται να ψάξεις να βρεις ποιος θα έπρεπε να είσαι online. Ναι. Okay, οπότε ήθελα να πεις το εξής λιγάκι. Εδώ πέρα στο σπίτι εσύ έχεις κάποια. Να γενικώς έχεις μια συλλογή. Και έχω κάποια πουλιά εδώ πέρα τα οποία τα έχω για μένα. Ναι. Με παιδεύουν τα άτοιμα. Φέτος δεν δώσαν καλά. Φέτος η χρονιά ήταν πολύ χάλια. Ναι. Παντού, σε όλους τους πουλιατζίδες. Να σε κάνω και μασάζ τη χέρια. Ωραία. και τα έχω πιο πολύ για μένα. Θέλω να βγάλω μερικές γένες, να βγάλω πουλάκια δικά μου τα οποία τα ξέρω. Έχω πολύ καλές ράτσες και να τα δώσω σε καλή τιμή σε συνδρομητές, σε γνωστούς ανθρώπους και να κατεβάσω και στο μαγαζί. Ωραία. Οπότε. Αλλά περισσότερο, συγγνώμη, τα έχω γιατί. Μ' αρέσει. Δηλαδή βγαίνω το πρωί, θα πιω το καφέ μου, θα τα ακούσω, θα τα καθαρίσω. Είναι παρέα. Η ώρα μου. Είναι παρέα. Ναι. Είναι ναι, το ναι, να έχει. Ναι, ναι. Σου φεύγει και το. Σου διώχνει και το άγχος, είναι πολύ καλό. Κοίταξε, είναι. Δεν σου πάνε στο μαθήσεις. Τι έγινε. Μ' άφησε. Τον άφησε στο μαθήσεις. Μέσα στη μασάζα. Και κάνει και κράκι εδώ πέρα. Κοίταξε, ναι, τα καταιγίδια για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι τη ζωή πολλών ανθρώπων και εμένα επίσης π.χ. που έχω τις. Τις γάτες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα, και εγώ πιο παλιά, όταν έβρισκα κάποια δέσποτα γατιά, τα έδινα συνδρομητές, δηλαδή τα κρατούσα, ξέρω εγώ, κανένα μήνα και τους βρίσκαμε κάποια. Και ναι, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και χομπική ασχολία. Με τα οποία κάθονται και παίζουν εδώ πέρα τα. Κέρες. Οι άλλοι δύο που έχουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο από ό,τι βλέπω να σου απασχολήσει με κάτι πάντως. Αν τα πεις ένα ποντιακό τραγούδι θα ξεκινήσω να κυλαδάμε, ξέρεις. Ποιος όπως άσχε. Ποντιακά τραγούδια, ποιος τι κυλαδάμε. Αυτό είναι τρελό, τέλειο. Πάει στο άτσιμο. Οπότε Γιάννη θα μας δείξει και το μαγαζί αύριο για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Και το μαγαζί σου είναι μεγάλο σε φάση ότι γενικώς άτομα τα οποία θέλουν να αγοράσουν από την έρχονται σε εσένα, από την τριγύρω περιοχή, υπάρχουν άλλοι. Είναι συνοικιακό το μαγαζί, είναι μικρό. Δεν είναι 35 μέτρα. Okay. Είναι πολύ μικρό. Αλλά είναι συνοικιακό. Εξυπηρετεί περισσότερο τον κόσμο εκεί, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε πάρα πολύ και το κανάλι. Να. Έρχονται πολλά άτομα που, από όλη την Ελλάδα, από Αθήνα, από Κρήτη έχουν έρθει. Δηλαδή, όπως θα θέλει για κάποια δουλειά στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει να με δει να πει τον ελληνικό τον καφέ που θα του κάνω. Επειδή σε ξέρω από το κανάλι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ότι να είσαι κοντά με τους συνδρομητές σου και ναι, ναι. Όταν μπορείς να τους βοηθήσεις κιόλας με κάτι τέτοιο όπως τα καταιγίδια τους,
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω γενικά. Είναι η καλύτερη συντροφιά, προσωπικά πιστεύω. Έχω φτάσει στο σημείο να κόβω δίχτυα από καναρίνια 5-6 φορές. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Με φέρουν άρρωστα καναρίνια. Προσπαθώ να τα γιατρέψω όσο μπορώ να τα βελτιώσω. Είναι δύσκολη δουλειά. Μάλιστα. Άμα δεν αγαπάς τα ζώα, δεν μπορείς να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Με τίποτα. Γιατί σε κάποια φάση, αν δεν τα αγαπάς, θα βαρεθείς, δεν θα τα δίνεις σημασία και θα έχεις απώλειες πολλές. Έχω μία ερώτηση. Την οποία την είχα γενικώς καθώς ερχόμουν. Οπότε υπάρχουν πτηνά, διάφορα καναρίνια ή οτιδήποτε το οποίο στο στέλνουν επειδή δεν μπορούν να το φροντίσουν ή έχει αρρωστήσει και εσύ να το επαναφέρεις στη σωστή του υγεία. Επίσης, προσπαθώ να μιλήσω για κάτι ενδιαφέρον εδώ πέρα για τα καναρίνια. Έχω το βλάκα το πίτι εδώ πέρα, αλλά θα φάει το καναρίνι, όχι. Φυσικά και ακούγεται. Δεν ξέρω εγώ. Σκεφτεύω τον Τζακ και κρατιέμαι να μην γελάσω. Αφού είναι από πίσω μου και είναι καταφυγικό το μικρόφωνο, πώς γίνεται αυτό. Ψητό ή στο φούρνο να τα πάτε, ή στο σακάρμουνα. Λοιπόν, οπότε, για να επαναλάβω την ερώτηση, υπάρχει ένα καναρίνι που είναι σαν μπάλα του τέννις. Είναι αυτό το κίτρινο παιδί. Μην φας το καναρίνι. Δεν μπορώ να το βάλω σε ένα μπιφτέκι, δηλαδή. Όχι. Ούτε την τροφή. Ρέξε νερότε. Τελείως φρέγγι. Μην φάτε το καναβούρι. Σου ξαναμιλάω ποτέ. Αγαμίσου, τζάκλο. Οπότε υπάρχουν φτηνά τα οποία καναρίνια και όλα αυτά τα οποία εσύ τα φέρνεις, τα παναφέρεις σε ένα καλύτερο βαθμό υγείας. Πλέον σε καθημερινή βάση. Μάλιστα. Όσο το μαθαίνει ο κόσμος περισσότερο. Σήμερα είχα δύο περιπτώσεις. Μου είχε φέρει ένα μπάντζι, το ανέβασα βίντεο. Τζακ, δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Έκανα 5 φορές δοκιμαστικό βίντεο και στην 5η που ήμουν λίγο πιο ήρεμος και πάλι γελούσα. Γιατί με φέρει ένα παπαγαλάκι, του πει ρε φίλε, ακόμη γελάω. Μου λέει, Γιάννη, λίγο έτσι να του κόψουμε τα νυχάκια. Φίλε, δεν ξέρω αν με ξαπουλιά, είχε τέτοιο νύχι. Αυτό το ανέβασα βίντεο. Ακάρια τίγα, δεν έβλεπε από τα μάτια του, στη μύτη του. Το επανέφερα σε 1,5-2 μέρες, το έδωσα σε ένα φίλο που ο οποίος το ήθελε, ένας συνδρομητής, και μέσα σε μια εβδομάδα το πουλάκι συνήλθε και τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, το πουλί είναι μια χαρά. Πολλές περιπτώσεις, περιστέρια που πέφτουν, πετροχελίδωνα, σκυλάκια, γατάκια, γλάρι. Πολλές περιπτώσεις. Αλλά είναι και η μεγάλη ευθύνη. Προφανώς. Γιατί μπορεί να φέρεις ένα περιστέρι το οποίο έχει κάποια αρρώστια και να μεταδοθεί σε όλα τα ζωντανά που έχεις μέσα. Και να υπάρχει γενικό. Και εκεί είμαι πλέον επιφυλακτικός. Οπότε για οποιονδήποτε θα ήθελε να μάθει περισσότερα για την υγεία πτηνών και γενικώς διαφόρων άλλων ζώων, θα πρότεινα να δούμε το κανάλι σου, Γιάννη. Ναι, να τονίσω κάτι, παιδιά, ότι δεν είμαι ούτε κτηνίατρος ούτε πτηνίατρος. Ό,τι λέω, τα λέω εμπειρικά. Καλό θα είναι να επισκέπτεστε πτηνίατρο ή κτηνίατρο σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν. Βλέπεις πουτσο στον ύπνο σου. Μόλις έχουμε ξυπνήσει, είναι Κυριακή, δείχνουν ένας φωτογραφίες των άλλων εδώ πέρα και θα πάμε το μαγαζί του Κυριάννη για να δούμε τα πουλιά του Κυριάννη. Ίσως να αφήσουμε τον Πίτ να χαϊδέψει κάποιο πουλί. Και είμαστε, πώς είμαστε σε θέμα διάθεσης? Εντάξει, είμαστε ρε φίλε, εντάξει, κοιμηθήκαμε. Κοιμηθήκαμε αντιθέτως με χθες. Okay. Είστε έτοιμοι? Δεν σας άκουσα. Ναι. Δεν σας άκουσα. Ναι. Καπετάνια Τζάκαρου. Ποιος ζει στη Θεσσαλονίκη και έχει πουλιά? Ο Κυριάννης. Ω, μπρο, λοιπόν, δεν περίμενα με τίποτα να είσαι εδώ πέρα. Ναι, μπρο, τι λέει ρε. Ρε, έλα ρε, πάμε. Εσύ, τι είναι αυτά, Γιάννη, σαν τους πρόσκεισες. Ναι, ο Αρίζο. Μπορείς από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι απίστευτο, ρε, να σου πω κάτι, ρε, φίλε. Όταν εσύ μέσα στο σανσέρ χωράς, δηλαδή, ρε, στιγμή. Χωράω, ρε, φίλε, τι να σου πω, εντάξει, σκύβω, δε, η ζωή. Μπρο, η ζωή είναι για εσάς ψηλούς. Δεν είναι για εμάς ψηλούς. Είναι δύσκολη η ζωή, είναι προσθεμένο. Δει καθόλου, δεν μας θέλουν τους ψηλούς. Παντού κουτουλάμε. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνεις. Ένας φορός που σου λέει αρκετά συχνά θέλω να μου πιάσει, ξέρω εγώ από. Οι συχνές ερωτήσεις που ακούω είναι άμα παίζεις μπάσκετ, με το πού της φοράς. Δεν παίζεις μπάσκετ, κρίμα, δηλαδή όλα αυτά τα πάνε. Ας πω θες να κατέβεις λίγο στα δικά μου τεχνικά. Γνωστές καραμέλες, κάτσε λίγο, κάτσε.
Ποιος πήγε να φτιάξει την κάμερα. Αυτός πήγε να κάνει adjust, μαλάκα, το πλαίσιο του κάδρου. Είπαμε, εντάξει, είπαμε. Είμαστε πόσο, δύο μέτρα, δύο παρά δύο. Κάμισε τα μαλάκα. Άμα ανεβάσεις την κάμερα να πιάνεις το κεφάλι του ντάκου, εγώ είμαι καν μέσα στο πλάνο. Πώς πάει το ντοκιμέντο, τι κάνατε χθες. Το ντοκιμέντο ήταν φανταστικό, οπότε πήγαμε χθες από το σπίτι του Κυριάννη. Είδαμε το χώρο το οποίο γράφει. Είναι πολύ πιο επαγγελματικό από ό,τι πιστεύω. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν είναι απλό σπίτι με σύλληκα, ας πούμε. Έχει από πίσω green screen καλό από αυτά που πέφτουν, ξέρω εγώ. Μικροφωνάκι με stand με πράγματα, ξέρω εγώ τα πάντα. Clean as fuck, μαλάκα. Από πότε τα έχει αυτά. Πες να από πάντα. Όχι, τα έχει φτιάξει. Έκανε level up, μαλάκα, Κυριάννη. Πότε το έκανε το glow up. Εγώ νομίζω το glow up ήταν μετά από τη φάση με sticks και αυτό και εκείνο. Όταν άρχισε να γνωρίζει κι άλλους στο χώρο, λέει κάτι που να πάρω και εγώ τον μπάτζ. Ναι, όταν μπήκε στο community, σωστά. Οκ. Κόντο, τι θα λέγαμε, θα έρθει μαζί μα. Εννοείται, ναι, πάμε μέσα. Πάμε στο μαγαζί, Μπρο, έχουμε μαζευτεί όλοι, πάμε στο Κυριάννη, στο μαγαζί. Θα πιάσει το πουλί, Κυριάννη. Αν το πιάσετε κι εσεί, ναι. Το πιάσουμε όλα. Ο Παγκαλάκης τι λέει? Καλησπέρα, καλά σαν Κυριάννη. Τέλεια, έχουμε έρθει και στο μαγαζί, έχουμε μαζί μας επίσης. Λοιπόν, πίτι, τάγκο στο ψηλό το παιδί, συνέχεσαι να φαίνεσαι. Οκ, πίσω από την κάμερα είναι ο GR Flame. Θα τον κάνουμε έτσι να μην φαίνεται γενικά. Ακαταμάχητο σπίτσερ εδώ πέρα, οπότε θα ρίξουμε μία ματιά και στο μαγαζί, το δούμε να μπούμε μέσα. Πρώτη φορά έρχομαι στο μαγαζί, παιδιά, είναι. Δεν το έχω λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν κάνει και πολλά. Μικρό, είναι συνοικιακό μαγαζάκι. Είναι. Πολλά από τα μαγαζιά και που έχουμε και εμείς στην Αθήνα, ειδικά εκεί πέρα που μένω εγώ, είναι όντως πιο μικρά μαγαζιά. Και από ό,τι βλέπω είναι και αρκετά βαθύ προς τα μέσα. 10 μέτρα επί 3 είναι. Τρία promotion, δείτε μας και στο YouTube. Και το promotion, έλα να το πάρεις με την κάμερα. Βέβαια. Το είχα 13.000 και το βάλω, θα το βάλω 13 να τους πιάσω και τους κόντυψα. 15 ακόμα θέλω για να πάω 13.000, άρα καλά το έκανα. Οπότε πρέπει να κάνουμε sub εδώ πέρα στον κύριο Γιάννη για να το φτάσουμε. Ναι. Να φτάσουμε την αριθμό. Πάμε μέσα να κάτσουμε. Θα κάνουμε και ένα στοίχημα, θα βάλουμε. Άμα καταφέρω να κάτσει η ρόξη στο δάχτυλό σου. Ωραία! Και να στραφέζει όταν έρθει Αθήνα. Ωραία! Να κάνει ένα σκέμα εγώ όταν θέλει στη Θεσσαλονίκη. Ωραία! Το δέχομαι. Με αυτό το χέρι το δέχομαι το στοίχημα. Ωραία! Μια χαρά! Οπότε το μαγαζί πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πώς το πήρες από κάποιον, Γιάννη, πώς το. Ναι, το βρήκα σε αγγελία. Αυτό το έδινε ένας, ο οποίος έβγαινε σύνταξη. Και έχει κανένα μισή χρόνο που το πήρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Το τακτοποίησα όσο μπορούσα. Ήταν σε άλλη κατάσταση. Εντάξει, βελτιώθηκε λίγο. Δεν υπήρχε δυνατότητα να βάλω κάτι περισσότερο, καινούργια στάδια και αυτά. Το παλεύουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τα χρόνια είναι δύσκολα. Είναι μια χαρά και τα περισσότερα pet shop, δηλαδή είναι όπως είναι και αυτό. Δεν είναι κάτι. Εκτός και αν μιλάμε για μεγάλα pet shop, τα οποία είναι brands, ξέρω εγώ, αλυσίδες. Ναι, εκεί θέλεις και πολλούς υπαλλήλους να έχεις και δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις και σωστά τον κόσμο όταν είσαι μεγάλο κατάστημα. Και αυτό. Κοίταξε, εγώ προσωπικά π.χ. από τη γειτονιά μου είναι το pet shop είναι ακριβώς όπως το βλέπω και αυτό. Και εγώ πρέπει να το έχεις μόνο για περισσότερα για πτηνά και όλα αυτά, αλλά από ό,τι βλέπω και στα πάντα. Έχει για τροκτικά, για ψάρια, για γατάκια, για σκυλάκια, για πουλιά, για χαμστεράκια. Γενικά για όλα τα ζώα. Ωραία, πάμε να το μόνο που δεν έχω είναι ερπετά που τα λατρεύω και το σκέφτομαι. Για φιδάκια, σαύρε, γκουάνε. Να παίρνω μια σαύρα. Να σα δείξω και το. Αυτό μου το έκανε μια συνδρομήτρια δώρο, χειροποίητο. Και από πίσω έχω το πρώτο μου 2 ευρώ που έβγαλα. Απίστευτο. Αυτό είναι, ναι. αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελες να πάμε και έξω, να κάτσουμε, να μιλήσουμε και για τα. Να πούμε για τα φουλάκια, ναι. Πάμε να ρίξουμε ένα ματιά. Κοίτα, άμα π.χ. θέλεις να πάρεις κάτι, τι θα έπαιρνε. Να το πείσουμε. Ένα τέτοιο, αλλά χοντρό. Εγώ θα σου πρότεινα εκείνο, άμα ήσουν πελάτη. Και αυτό. Νέα παραλαβή του Ορφέως, ναι. Αυτό δίνει. 75. Ναι. Άμα τώρα ξεκινάει, άμα ξεκινήσει θα πάει 120 για πλάκα. Η τιμή που αλλάζει στη ράτσα. Στη ράτσα και στη φωνή. Okay. Εγώ κάθομαι κάθε πρωί εδώ πέρα και τα βαθμολογώ, τα αξιολογώ. Άμα κάποιο αξίζει, ανεβαίνει. Άμα κάποιο δεν αξίζει, κατεβαίνει η τιμή του. Καλά, περιττό να πούμε ότι εγώ δεν έχω κατοικίδιο και μπαίνω στο μαγαζί και εμπνέομαι να πάρω. Δηλαδή το έχει αυτό το μαγαζί, είναι πανέμορφο. Έχει ένα ωραίο βάιμπρι στο μαγαζί. Παιδιά, αυτά είναι αγορασμένα με τιμολόγιο, με δαχτυλίδι τα πάντα. Είναι ράτσα. Δηλαδή μπορεί να βρει κάπου αλλού και με 35, αρσενικό και με 30, αλλά εγώ δεν τα ρίχνω. Γιατί είναι και με τιμολόγιο, έτσι. Στη μαύρη αγορά μπορεί να το πάρει και 10 ευρώ ένα πουλάκι. Εδώ έχουμε τα ringneck, η γνωστή ρόξη και ο άκου. Ωoo, τα παγαλάκια. Τρονολόγοι τώρα.
Είναι αυτό που θα βάλουμε να κάτσει στο χέρι του Τζακ Λοπ. Θα τα καταφέρουμε. Το παγαλάκι. Το παγαλάκι. Ορίστε το παγαλάκι. Δική σου. Πρέπει να κάνω τώρα να μάθω. Και για να διαπιστώσουμε την ποιότητα των προϊόντων, κύριε Γιάννη, νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πειραματόζωο μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό on το οποίο έχω φέρει μαζί μου, το οποίο η ύπαρξη είναι να καταναλώνει πράγματα γενικά. Ο Πίτη, κυρίες και κύριοι, ο Πίτη θα δοκιμάσει να φάει μια μπουκίτσα από το steak. Οπα! Yeah. Και άμα του φανεί κομπλέ, είναι σκληρό όμως. Yeah, πέτρα, θα πρέπει να το γλύψεις για να μαλακώσει. What? Το αντίθετο από ό,τι είσαι συνηθισμένο συνήθως. Ξέρω ότι έχεις συνηθίσει το αντίθετο από αυτό. Φίλε, τι λες. Θέλω να το βάλεις στον πόνο σου. Κάμερα σε μένα. Πίτη, βάλε το στο στόμα σου. Εκεί κάμερα. Βάλτο. Μπριουάζει, αρέσει να πάω και εγώ να ξέρεις. Κλείψε λίγο να δεις πώς θα είναι. Είναι οκ, πώς φαίνεται. Δεν έχει γεύση. Κόψε ένα κομματάκι να νιώσει τη γεύση. Έχει μπέικον, αδάγκασε το λίγο. Θα σου κάνει και ωραία όλα, ξέρεις, ε. Αυτό δεν τρώει. Είναι, έχεις φάει ποτέ λάστιχο. Πρέπει να το σαν τσίχλα, σαν μαστίχα. Πρέπει να το κάνεις λιγάκι λέρο με την γλώσσα. Τα σκυλιά σας θα το αγαπήσουνε. Τα σκυλιά σας το αγαπήσουνε. Ο Πίτη είναι απλά από ράτσα τέτοια που δεν ξέρω. Δεν είναι ράτσα να λέει γι' αυτό. Αν το σκυλίσεις είναι ράτσα YouTuber, μην του δώσεις να φάει κάτι τέτοιο. Φέρ' το δώρε. Φέρ' το εδώ. Είπαμε είναι μπάρμπι και έτσι. Αυτός δεν κερδίζει καν τίποτα. Το κάνει για το χόμπι. Τι ωραίο που είναι. Καλό. Έχει γεύση μπέικον, να το σύγει. Καλό είναι. Γιατί θα έρθες πάλι. Ωραίο είναι. Είναι οκ. Το καταφύνεις τώρα. Το μασάω τώρα. Ας βέσαι. Τι έκανες, εσύ το δάκρυσες όλο. Πάμε από τις άκρες. Να το κόβεις λίγο ρε. Εντάξει, εγώ εγκρίνω πάντως. Don't eat the fox, παιδιά. Φέρε το stick. Λοιπόν, ποιος θέλει ελληνικό, θα κάνω ελληνικό. Δεν θέλω. Καλό. Χεράκια. Ωραία, πάμε. Όλοι. Έχεις αρκετά. Έχω πέντε φλιτσάνια. Καλά, σωστά. Θα βολέψω. Γεια σου, φίλε. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Θα βολέψω. Θα βολέψω. Μέτριους και τους ελληνικούς πόσους. Μέτριο. Όλοι μέτριοι. Ναι, όλοι μέτριοι. Πάρα να δείτε τι κάνω τώρα. Αν έρθει κανένας πελάτης, τον εξυπηρετείτε. Οπότε το μαγαζί, πάρα πολύ ωραίο Γιάννη, βρίσκεται εδώ πέρα επίσης για οποιονδήποτε θα ήθελε να έρθει. Johnny the Fox, Pet Shop, με τον Κυριάννη εδώ πέρα, Mr. Fox από εδώ, για όποιον θέλει, για οτιδήποτε θέλει για κατοικίδια. Εμείς θα πιούμε πάρα πολύ ωραίο εκεί ήσυχα το καφεδάκι μας εδώ πέρα, πριν να αποχωρήσουμε. Γιάννη, κάτι άλλο τελευταίο το οποίο θα ήθελες να πεις? Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, που γνωριστήκαμε και από κοντά. Περάσαμε καλά πιστεύω, δεν μπόρεσα να σας φιλοξενήσω. Καταλαβαίνετε τους λόγους, εντάξει, πήγατε σε ένα ξενοδοχείο. Το κατάστημα παιδιά είναι Κονίτσης 4 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Όποιος θέλει πουλάκι, ζωάκι, ψαράκι, άνετα μπορεί να έρθει να τον εξυπηρετήσω και πάνω σε γνώσεις που έχει να κάνει με τις αρρώστιες των πτηνών. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τι θα γίνει με το στοίχημα με τη ρόξη. Ο Πίτη να κουμπάει. Γι' αυτό με κάνει να αισθάνομαι ακόμα πιο έτοιμος. Οπότε θα πάμε μέσα και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει άμα θα κάτσει πάνω μου. Έχουμε πει για το στοίχημα, ότι θα κάτσει το χέρι σου. Ναι. Κερνάς τραπέζι όταν έρθω Αθήνα. Αν δεν κάτσει, κερνάω εγώ όταν θα ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε. Ρόξη, είναι τώρα και λίγο αγχωμένα τα πουλάκια. Έλα, λογικό. Έλα, πουλάκια. Τώρα λογικά θα πετάξει, τι θέλει να πετάξει. Ναι. Θα κάνει καμιά βουτίτσα. Λοιπόν, τώρα θέλει ένα ξυλαράκι να πάρω. Α, οκ. Okay. Για να τη φέρω να πει κάπου εκεί στο τζάκι. Ναι, πουλάκι, ναι. Πάνε εσύ πέρα, ναι. Θα κάτσει στο χέρι του Τζακ Λοπ. Αλλιώς, Ρόξη. Έλα. Για να μην αντέχει φαΐ. Έχει ένα δικανό. Έλα. Μπράβο. Έλα. Πάμε και στο Τζακ. Έλα, καλό παιδί ο Τζακ. Έλα. Μπράβο. Μπράβο. Έκατσε. Το χάσε το στοίχημα. Το στοίχημα το έχασα γιατί τελικά έκατσε. Οπότε. Έστω ένα δευτερόλεπτο έκατσε. Για να δούμε μια τελευταία προσπάθεια να τα κάτσει σε μένα. Τζακ, ναι. Γιατί βλέπει την κάμερα και φοβάται. Λογικό. Λοιπόν. Για να δούμε. Πουλάκι, μην με κάνει ρεζίλι, θα κάτσει το Τζακ. Έλα, Τζακ. Γεια σου. Έλα. Μπράβο. Καλό σου Τζακ, καλό παιδί ο Τζακ. Ναι. Είναι πολύ χαριτωμένο. Φίλε, δεν παίζονται αυτά τα πουλιά. Πες ποδαράκι. Ποδαράκι. Ποδαράκι.
Ποδαράκι, ρόξι. Σε μένα το σηκώνει. Όχι. Δηλαδή. Όχι. Ναι. Θες να σηκώσει λίγο ποδαράκι. Θα κάνουμε ποδαράκι. Έλα, έλα σε μένα. Έλα, κάνουμε λοιπόν. Και λίγο ποδαράκι. Έλα, λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ. Ποδαράκι. 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 Μπράβο. Ποδαράκι. Μπράβο, τη ρόξι. Και πάμε τώρα μέσα στο κλουβάκι να μπει. Έλα. Έλα, ρόξι. Μέσα. Πάμε. Μπράβο. Μπράβο, τη ρόξι. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένο του Ζάκη, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Φίλε, δεν παίζονται αυτά τα πουλιά. Είναι σαν να έχει ένα παιδί στο σπίτι, ένα μωρό. Όχι, σε πιστεύω γιατί και για μένα, π.χ. με τις γάτες μου έτσι είναι, δηλαδή και εγώ τις έχω μάθει ναι. να κάνουν πράγματα. Και ξέρεις, σε πολλές περιπτώσεις ζουν και 50 χρόνων. 50 χρόνια. Ζουν τόσο πολλά. Βέβαια, δηλαδή. Εμένα αυτά θα με θάψουν. Αυτά είναι 2 χρονών. Θα με θάψουν και λένε λεξούλες, πολύ καθαρά, σφυρίγματα. Είναι πάρα πολύ καλά. Άμα τη πει να πει κάτι, θα πει κάτι. Δηλαδή, θα το ξεράσει σε κάποια φάση αργότερα. Α, okay. Τα τυπώνει. Τα τυπώνει και σε μια φάση τα λέει. Τα σφυρίγματα που του έχω κάνει τα έχει αρπάξει μέσα σε μια μέρα όλα. Ωραία. Να μαντέψω, να μαντέψω. Όχι, πρώτα μαντέψω. Μήπως είναι. Όχι. Τι. Δεν είναι. Είναι τρελή λεσβία. Όχι. Είσαι σίγουρος! Ναι! Δεν είναι τραγικά! Κλέψαμε μια ζακέτα για τον Βαλάντι. Νομίζω πήραμε και ένα άρωμα από τα μπέσικα, το ψηρίσαμε για το Σπίτστερ. Λοιπόν, το πέτσοπ ήταν υπέροχο. Πραγματικά σας το λέω, το είπα και το ίδιο από κοντά. Δεν έχω πάρει ποτέ κάτι κίνδυνο στη ζωή μου. Δεν σκόπευα κιόλας. Αλλά όταν μπαίνεις στο μαγαζί John the Fox, σου έρχεται μια έμπνευση, είτε τα πάρεις όλα τα κανάρια και τα βάλεις σπίτι σου. Αναλόγως το μεροκάματο, έτσι, δηλαδή άμα ήταν ένα τίμιο πεντακοσάρι για 5 μέρες την εβδομάδα εξάωρο, το δέχομαι. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Αν το μεροκάματο να βγαίνει μωρέ, αφού εδώ πέρα σπουδάζουμε, τον έχω δίπλα με τον Johnny the Fox. Εσύ κάποιος είναι δεξιά το Καραγκιόζη. Έλα εδώ ρε βλακά σου γάμισε. Δεν θα δούλευα ποτέ στον Johnny, κάνει Winston κόκκινο εκατοστάρι. Και επίσης είναι... Ωπα ρε, γιατί βγάζει βίντεο ρε μαλάκα. Τα λεφτά μου, Τζακ, τελείων, έλα. Παιδιά, ήταν δύσκολο να προσπαθήσω να οργανώσω όλους αυτούς τους περίεργους για να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ της προκοπής. Καθένας έχει τα δικά του. Νομίζω ότι το Σπίτστερ ίσως να προσπάθησε να κάνει κάποιο είδους κίνηση ερωτικής φύσεως απέναντί μου. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι όλοι πήραμε κάτι καλό από τον κύριο Γιάννη και πίσω ο Σπίτστερ πήρε κάτι καλό από το άλλο του κατάστημα που και μέσα νομίζω το έκλειψα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μοναδική εμπειρία με τον Τζόνι, απίστευτος, ο πιο συμπαθητικό. Νιώθω λίγο άβολα να μιλήσω για αυτό τώρα. Άβολα σε μένα. Ρολόι, 200 ευρώ. Δαχτυλίδι, το κλείψα από τον πατέρα μου. Τσαντάκι, δεν θυμάμαι καν πόσο το πήρα. Γαμώ τον Τάκο τον Παπαγαλάκη. Μαλάκα Παπαγαλάκη σε γαμάω ρε πούστε, δεν τη γαμίσω. Τζάκ, είσαι και εσύ πουτάνα. Γαμώ τον Τζάκ. Γιατί ρε μαλάκα, τράβο γαμίσω ρε μαλάκα. Πάμε να φύγουμε ρε μαλάκα. Πάμε φύγουμε. Μαλάκα! Shit just got παιδιά, real! Γεια σας! Ο Κωνσταντίνος Δημήτρης ονομάζομαι. Είμαστε στην Εθνική ΣΕΑ Νίκαιας. Έχει πάρει φωτιά κάπου, δεν ξέρω πού είναι. Μυρίζει και έχει πάρει φωτιά. Δεν έχω ιδέα. Μετά τα ΣΕΑ Νίκαιας είμαστε. Έγινε. Δεν το ήξερα. Ναι, είμαστε στην Εθνική τώρα. Το είδαμε. Μαλάκα, δες την κάμερα! Δες την κάμερα! Εντάξει. Ναι, τη βλέπουμε την πυροσβεστική. Yeah.